Και να σου πω, πέρα από κρουστά, όργανα γενικά. Κιθάρα ασχολούμαι. Τώρα μην δεν κοιτάξετε πώς παίζω εδώ. Παίζω καλύτερα. Εξαιρετικά παίζει, αν ρωτάς εμένα. Θα δώσω για το πτυχίο μου τώρα στα γεράματα. Μιλήσε αυτή τη λέξη, σε παρακαλώ, μπροστά μου, γιατί εδώ στον καλά. Το λέω για να το χωνέψω, γιατί νιώθω 20 ετών. Τι ξέρετε, τις bad hair day. Τα ακουστές, που είναι, ρε παιδί μου, δεν στρώνει το μαλλί. Έχω bad βλεφαρίδα day. Σου έχω φέρει ένα μικρό δωράκι. Τώρα δεν ξέρω αν σε βγάζω πάρα πολύ από τη στιγμή. Καθόλου δεν με βγάζει, είμαι έτοιμος για το δωράκι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου έχω φέρει ένα δώρο, ναι. Θα το ζητήσω μισό λεπτό. Είναι. Άντε, φέρω το αυτό. Λοιπόν, εγώ κάνω την εξής πολύ περίεργη συλλογή. Μου αρέσουν τα ημερολόγια τα οποία έχουν άσχετες. Τα οποία έχουν άσχετα φήμιζα, έχουν άσχετες φωτογραφίες. Ωραία. Έχω αγχωθεί λίγο για το τι ημερολόγια μαζεύεις. Σε κάποια. Δεν είναι πονηρά. Δεν είναι πονηρά, είναι ηλίθια. Σε κάποια φάση θα βγάλω και δικά μου ημερολόγια, το έχω στο πίσω μέρος. Να το και το επόμενο κεφάλαιο. Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι ένα ημερολόγιο του 2024, ναι. Με μάλετς. Είναι αυτή η λαζοχέτη που λένε, οπότε είναι ημερολόγιο του 2024 που όλες οι φωτογραφίες πάνω είναι με ανθρώπους... Είναι άνθρωποι με χέτες. Που έχουν λαζοχέτη, ναι, αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το δώρο. Είναι ίσως το καλύτερο δώρο που έχω λάβει ποτέ. Το καλύτερο ημερολόγιο όλων των εποχών. Ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Γκέμο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Garage. Σήμερα έχουμε καλεσμένη την Αδριάννα Μπάμπαλη και μένα. Παρουσιαστής, ένας άνθρωπος του οποίου το επίθετο στην Κάλυμνο σημαίνει μ***ας. Και αυτό λέει πολλά για τον ίδιο. Κυρίες και κύριοι, δυνατό χειροκρότημα για τον Ζήση Ρούμπο. Καλησπέρα, 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 γεια σας. Καλώς ήρθατε στο γκαράζ. Αλέξανδρε, ακούω αυτό που λες, αλλά ξέρεις τι σημαίνει το επίθετό μου στοιχείο. Τίποτα απολύτως, τα φιλιά μου στην Κάλυμνο. Να είστε καλά. Πάμε στα δικά μας όμως, δεν έχετε ιδέα τι εκπομπάρα έχουμε σήμερα. Έχω ταλεντάρες μαζί μου, οκ. Okay. Φυσικά είδατε τον Αλέξανδρο, αλλά έχει συμβεί κάτι το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα της ελληνικής τηλεόρασης, γιατί έχω μια τρομερή φωνάρα της έντεχνης και indie pop μουσικής. Έχω να σας δώσω δύο hints για εκείνη. Πρώτον, μπήκε στο χώρο κάνοντας φωνητικά και παίζοντας κρουστά στο group του Νίκου Πορτοκάλογλου. Και δύο, οι φίλοι της τη φωνάζουν Μπαμπαλού. Κυρίες και κύριοι, θέλω να δώσετε ένα τεράστιο χειροκρότημα για την μοναδική Ανδριάννα Μπάμπαλη και τους Tales from the Box! Τραγουδά.
καθαρά. Για σένα υπάρχω, δες καθαρά. Εσένα θα έχω πάντα βαθιά. Σα φέρα στην καρδιά. Σα φέρα στην καρδιά. Σας φέρα στην καρδιά. Σας φέρα στην καρδιά. Show.
πλατό είναι αυτό. Είμαστε χαρούμενο πλατό και είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι όταν έχουμε υπερταλαντούχους ανθρώπους εδώ πέρα. Συγχαρητήρια. Τι απίστευτες μουσικές. Και απίστευτοι μουσικοί συνεργάτες. Ξεκινάω ανάποδα, αν και θα, τα παιδιά Tales from the Box, αν το λέω σωστά, θα συνεργαστεί, που ξεκινάει τώρα και μας... Είμαι η πρώτη φορά που παίξαμε μαζί. Είναι η πρώτη φορά που παίξαμε μαζί εδώ, το καράβι. Το βρήκαμε σαν αφορμή. Τι υπέροχη συνεργασία, απίστευτες μουσικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν μια ευκαιρία τώρα, γιατί με τα παιδιά είπαμε να κάνουμε κάτι το καλοκαίρι και... Υπέροχο. Προέκυψε η εκπομπή και λέω: θέλετε να πάμε να παίξουμε έτσι κάτι μαζί, να έχουμε και έτσι να. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε περιοδία ή σε σταθερή σκηνή? Σε περιοδία. Τέλειο. Τέλειο. Απίστευτες μουσικές. Πάρα πολύ. Ο Θάνος Σταυρίδης είναι ένας μουσικός ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Παίζει σαν σολίστ και είναι εξαιρετικός. Είδα λίγο το ζεσταματάκι που έκανε και λίγο. Το ζεσταμά του ήταν σόλο μόνος του. Ναι, είναι άνθρωπος ορχήστρα. Και η Στέλλα στο βιβλίο. Η Στέλλα, η Τέμπρελη, καταπληκτική. Είναι ζευγάρι κιόλα και στη ζωή. Okay. Και. Βγάλαμε και το κουσκούς. Καλά, τι κουσκούς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Μια ερώτηση που μου αρέσει να κάνω πάντα σε όλους τους υπερταλαντούχους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Πώς μπήκε η μουσική στη ζωή σου? Πώς ασχολήθηκες με αυτό? Πώς μπήκε το μικρόβιο? Τι ήταν αυτό που σου έκανε να πεις that's it? Δεν ξέρω, μάλλον κάπως γεννιέσαι και έτσι. Γιατί είχα αυτή την τάση, την κλίση προς τα καλλιτεχνικά από μωρό. Ναι. Και... μουσική εξ αρχής ή... Δηλαδή αυτή την ιστορία που μου λένε οι γονείς μου είναι ότι επειδή οι γονείς μου ήταν πολύ νέοι και ναι, βγαίνανε συνέχεια, έχουμε μεγαλώσει στο αυτοκίνητο δηλαδή μέσα εμείς. Ταξίδια πολλά. Κοιμόμασταν μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ γιατί ήταν αυτοί πίνανε ούζα. Ξέρεις, τότε ήταν εκείνη την εποχή που μεγαλώναμε εμείς. Ήταν okay. Φοβόταν ο κόσμος, άφηνε το παιδί στο αυτοκίνητο, άφηνες... με άνοιγε το παράθυρο, να σκάσει και έκανε τη βόλτα σου και μετά τα έπαιρνες και φευγαίνεις. Αλλά εγώ δεν κοιμόμουν ποτέ νωρίς. Ήμουν εκεί και αν τύχαινε να έχει ζωντανή μουσική, ήμουν έτσι κάγκελο. Οπότε από πολύ νωρίς λοιπόν το κάλεσμα για μουσική. Αλλά ναι, ο χορός πρώτα ήταν η πρώτη μου αγάπη. Και χορός. Ναι, αρχικά έτσι ξεκίνησα και ζωγράφιζα. Γενικά είχα μια κλίση προς αυτά. Και φαντάζομαι να παίξει μεγάλο ρόλο το υποστηρικτικό περιβάλλον. Έτσι, αρκετά. Οι δικοί μου ακούγανε πολύ μουσική, κάνανε πολλά πάρτι, υπήρχε πολύ μουσική στο σπίτι. Γονείς γενικά περνάγανε πάρα πολύ ωραία από ό,τι καταλαβαίνω. Πάρτι. Ξέρετε, αυτό βλέπω ότι τα παιδιά δεν ήταν εμπόδιο. Ήμασταν κι εμείς μέσα στη φάση. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, να πάω τώρα και να αναφέρω συνεργασίες όπως Νίκος Πορτοκάλογλου, Γιώργος Νταλάρας, Κώστας Λιβαδάς, κρατηθείτε, Χαρούλα Αλεξίου, Χρήστο Θηβαίο, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Καλέξικο, Παραδούρη, Πασπαλά. Τους Καλέξικο τους ξεπέραξες. Όχι καθόλου, Καλέξικο. Θέλω να πω κι άλλες πολλές συνεργασίες. Θέλω να μου πεις από όλες αυτές τις συνεργασίες μία που σου έχει μείνει πάρα πολύ. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο γιατί είναι συνεργασία. Εντάξει, αυτή που είχε διαφορά ήταν η Καλέξικο γιατί είναι ένα διεθνές γκρουπ. Yes. Δηλαδή που ξέρεις, δεν είναι... Και πέρασα και πολύ ωραία. Βασικά ήταν πολύ ευχάριστο, ήταν πολύ φαν όλη η κατάσταση. Και αυτή πάρα πολύ... επειδή είναι μια multi-culti μπάντα αυτή και υπάρχει μια τρέλα, ας πούμε, μέσα εκεί. Που είναι, που είναι πολύ ωραία. Μια φίλη και συνεργάτης που έκανε τις συναυλίες είχε έρθει να μας δει τότε με το γκρουπ το γυναικείο που είχαμε στην Αγγλικανική Εκκλησία που παίζαμε. Μάλιστα. Και εκεί μου είπε να σου πω θες να έρθεις να κάνεις ένα guest, αν κάτσεις και αυτά και πάνε. Και κάτσε. Και κάτσε. Και η συνεργασία ήταν για πόσο καιρό? Όχι, ήταν δύο συναυλίες στο Ηρώδιο. Α, χειρογνώμη! Και το είπε... Ναι, ναι. Εγώ δεν πήγα περιοδία μαζί τους. Νόμιζα περιοδία, ναι, το είπες έτσι. Έχω παίξει και εγώ στο Ηρώδιο, θέλω να σου πω. Όντως έχω παίξει στο Ηρώδιο. Σε πιστεύω. Σέξπιρ. Ήταν τραυματική εμπειρία. Γιατί είπα λίγο να ξεχάσω τα λόγια μου. Αλλά ευτυχώς είχα μικρό ρόλο, βοηθητικό ρόλο. Πολύ τρομακτικό αυτό είναι. Ήταν στο λίγο, θέατρο. Ξέρεις, ήταν τρομακτικό. Και φαντάζομαι θα το ζήσεις και εσύ το γεγονός ότι δεν είχα ξαναβρεθεί ποτέ στο συγκεκριμένο θέατρο. Και όταν βγήκα, άρχισα να κοιτάω προς τα πάνω και όπου κοίταγα υπήρχε κόσμος. Ναι. Ωραίο. Στην Επίδαυρο δεν είναι. Ναι, ήταν απίστευτη εμπειρία. Τώρα, Επίδαυρο, αν κάποιος ακούει ή βλέπει, θα ήθελα πάρα... Στο εύχομαι να πας και να βρεθείς και στην Επίδαυρο. Όχι, είμαι okay, εντάξει μόνο. Εντάξει. Οπότε, σε χαιρετίζει μουσική. Καλλιτεχνικό κάλεσμα από πάρα πολύ νωρίς. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που ρωτάω τους πάντες. Αν μας βλέπει κάποιος νέος, κάποιο νέο παιδί, τι είναι αυτό που θεώρησε ότι σε βοήθησε, τι είναι αυτό που θα έλεγες σε κάποιον που ξεκινάει να ακολουθήσει τον όνειρό του, κατά πάσα πιθανότητα καλλιτεχνικό, τι είναι αυτό που θα έλεγες
Αυτό το στοιχείο με βοήθησε. Αυτό το συστατικό στη συνταγή. Νομίζω θα αρχίσω να λέω αυτά που μου λέει ο μπαμπάς μου. Άμα είναι κλισέ, να ξέρεις, εγώ λατρεύω τα κλισέ. Όχι, εγώ νομίζω ότι ο δρόμος προς όλα τα πράγματα περνάει μέσα από τη γνώση. Γνώση. Δηλαδή, μου αρέσει, γιατί βλέπω τα παιδιά τώρα που βγαίνουν και από τα μουσικά σχολεία. Τουλάχιστον ξέρουν μουσική. Πολλά παιδιά είναι σε πολύ καλό επίπεδο σε αυτό το. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Πάρα πολύ ευχάριστο. Έχει ανοίξει οπότε πάρα πολύ. Είναι ωραίο να πας μέσω της γνώσης, να μάθεις, δηλαδή μην το ξεπετάς, ας πούμε, γιατί έχει πολύ. Οπότε να πας κάτι να το σπουδάσεις και να αφιερώσεις χρόνο. Να αφιερώσεις χρόνο, να εμβαθύνεις λιγάκι, να έχεις ανοιχτά μυαλά και μάτια και αυτιά, να ακούς. Ξέρεις. Εσύ που είσαι στον χώρο της μουσικής, βλέπεις φαινόμενο. Δεν ξέρω, ρωτάω γιατί δεν το ξέρω και δεν θέλω να το παίζω εξυπνάκια απ' έξω, αλλά βλέπεις ένα εφήμερο κυνήγι, ειδικά στη μουσική, για γρήγορο ανέβασμα στην κορυφή, ειδικά ή όχι. Εντάξει, τώρα να μου πεις και παλιά δεν γινόταν. Υπάρχουν ένα σωρό one hit wonders που λένε, άνθρωποι που σκάσανε. Βέβαια, να μου πεις μέχρι να σκάσουν εκεί, μπορεί να είχαν κάνει μια διαδρομή. Ναι. Αλλά πάντως. Το πάρα πολύ γρήγορο μπαμ, ξέρεις, έχει και πτώ. Ναι. Όσο πιο γρήγορα, ναι. Είναι μαραθώνιος. Ξέρεις κάτι μαθαίνεις στη διαδρομή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ακόμα και πώς να αντέχεις τη δουλειά, γιατί θέλει πολύ γερό. Στο μάχη. Στο μάχη που λένε, αυτό είναι το κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ε. Είναι αλήθεια. Και ειδικά έτσι τα παιδιά που είναι πολύ προστατευμένα και ζουν σε ένα σύννεφο, η πραγματικότητα είναι πολύ προσγειωτική. Πολύ μεγάλη μπουνιά. Ναι, είναι προσγειωτική. Από όλες αυτές τις συνεργασίες και από όλα αυτά τα χιλιόμετρα που έχεις γράψει, θέλω να μου πεις αν θυμάσαι ένα ωραίο ευτράπελο που να έχει γίνει κατά προτίμηση σε κάποιο live. Δεν έχει γίνει ποτέ. Όχι, καλά, εννοείται. Έχει γίνει. Είναι μια ιστορία που την έχω ξαναπεί, αλλά θα την πω και σήμερα γιατί δεν νομίζω ότι την ξέρουν. Και ωραία. Θα με σκοτώσει τώρα με το λιβαδάκι, τον Κώστα. Να το πεις, ναι. Εντάξει, δεν είναι. Παίζαμε σε ένα χώρο στην Κρήτη και κάποια στιγμή ο Κώστας, παρόλο που δεν πίνει, ναι, ζήτησε ή καθόντουσαν κάτι γνωστή μπροστά και λέει σε μια φίλη του, να σου πω όταν δεις το σερβιτόρο, ένα χέιγ. Ωραία. Κάνει αυτή ναι. Και μετά από 5 λεπτά εμφανίζεται ο σερβιτόρος, κρατώντας ένα τύπου brownie cake, με ένα πράγμα που είχε πάνω και κάτι φωτάκι, αυτά που ξέρεις. Σαν άκουσε κέικ αυτή. Άκουσε κέικ και ήρθε κέικ. Και φέρνεται ένα κομμάτι κέικ με σάλτσες, με κάτι πάνω σου λέω... Σαντιγιές. Και στη σκηνή, τώρα παίζαμε, άλλος έπαιζε πιάνο. Και λέει, τι είναι αυτό, λέει το κέικ. Θα παίζω πιάνο και θα τρώω κέικ. Απίστευτο. Ήρθε κέικ. Ήρθε ένα κομμάτι κέικ. Οπότε ένα χειροκρότημα για αυτόν που έφερε το κέικ. Και να σου πω κάτι, κατά πάσα πιθανότητα το μαγαζί δεν είχε κέικ. Που σημαίνει ότι κάποιος έφυγε, παπάκι, έφερε κέικ. Ναι. Και δεν είχε ζητήσει κέικ. Για να τον έφερε. Εξαιρετικό. Λοιπόν, μουσική, κρουστά επίσης. Νομίζω το ξεκίνημά σου ήταν. Κρουστά. Κρουστά, έτσι. Ναι, στον Πορτοκάλογλου. Στον Πορτοκάλογλου, κρουστά. Όταν λέμε κρουστά, δεν εννοούμε drums. Όχι, drums. Έπαιζα. Ήμουν μαθήτρια του Πέτρου του Κούρτη, πολύ σπουδαίο μου κρουστού. Και τον είχε πάρει ο Πορτοκάλογλου και έψαχνε ένα κοριτσάκι τότε να παίζει κρουστά και να κάνει φωνητικά, ξέρεις, έτσι. Και έτσι έκατσε. Και πέρα από κρουστά. Και πέρα από κρουστά. Α, πέρα σε οντισιόν. Ναι. Μάλιστα. Τι, έτσι με είδανε και με πήρανε. Εσύ. Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, θα ήθελα να μου πεις, που σου έχει δώσει την τέλεια συμβουλή για τη δουλειά αυτή, που όπως είπες χρειάζεται και γύρω στο μάχη. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που σου έχει δώσει μια συμβουλή ή που σου έχει βοηθήσει, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και ποια ήταν η συμβουλή? Νομίζω δεν δίνουν και πολλοί συμβουλές. Νομίζω ότι τις συμβουλές τις παίρνεις από μόνος σου. Από την εμπειρία μαζί σου, μάλλον. Ναι. Ή από αυτά που βλέπεις. Και φυσικά όλα αυτά αλλάζουν μες τα χρόνια. Δηλαδή, αυτά που έχεις, τα συμπεράσματα που έχεις βγάλει, ας πούμε, τα πρώτα 10 χρόνια αλλάζουν και μετά αλλάζουν πάλι. Ναι. Άρα σημαίνει ότι κι εσύ από τότε που ξεκίνησε μέχρι τώρα έχεις αλλάξει και τον τρόπο. Πάρα πολύ. Σκέψε. Σε τι εντοπίζεις περισσότερο την αλλαγή? Στο επαγγελματικό κομμάτι. Για μένα που δεν είμαι τέτοιος τύπος, μπορώ να πω ότι έγινα πιο σκληρό άτομο. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν γίνεται αλλιώς, αλλά νομίζω και σε όλη τη ζωή, δηλαδή δεν τη βγάζεις. Νομίζω ειδικά στα καλλιτεχνικά επαγγελματά ξεκινάς λίγο με το θα αλλάξω τον υπάρχει κόσμο. Υπάρχει μια αθότητα, ας πούμε, επίσης. Το οποίο είναι ωραίο. Όλοι μας αγαπάνε. Εντάξει. Είναι όμως, απ' την άλλη, αυτό που έχω φιλοσοφήσει τελειωτικά είναι ότι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, έχουν τις καλές πλευρές, τις κακές. Δηλαδή,
Έτσι είναι. Έτσι, έτσι. Και απλά δηλαδή πρέπει να είναι συνέχεια απογοητεύσεις, χαρές. Απογοητεύσεις, χαρές. Αυτό είναι, έτσι πάει. Ένας κύκλος. Ένας κύκλος. Είναι ένας κύκλος. Ευχαριστώ. Είναι ένας κύκλος. Μαθηματικά. Πέρα από το τραγούδι, ασχολείσαι και με υποκριτική. Όχι ακριβώς. Εντάξει. Έχεις βρέξει τα πόδια σου στην υποκριτική, κινηματογράφο. Έχω παίξει μια ταινία. Πώς προέκυψε αυτό, σε ενδιαφέρει, είναι κάτι που αγαπάς? Το λέω συνέχεια ότι με ενδιαφέρει, αλλά επειδή έχουμε πάρα πολλούς τοπίους και καλούς. Δεν έχει να κάνει εδώ στον Καράζ. Λέμε τα όνειρά μας ή αυτά που αγαπάμε και ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί... Το λέω παντού, αλλά δεν με καλούν. Δηλαδή... Να σου πω κάτι. Εδώ το λέω εγώ και δεν με καλούν, που θεωρεί ότι είμαι ηθοποιός. Εσύ είσαι ηθοποιός. Σ' αρέσει ο κινηματογράφος. Μ' αρέσει πολύ ο κινηματογράφος, οι σειρές, πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Δηλαδή, καλά, έχουμε πια, έχουμε γίνει, πώς το λέω, έχουμε θυστεί. Δηλαδή, με τις σειρές έχουμε πάθει ένα... Πες αλήθεια το, καταναλωνείς. Είναι comfort απόλαυσή σου βραδάκι να βάζεις σειρά και τε... Κάθε βράδυ, εννοείται. Κάθε βραδύ. Τι εννοεί, εντάξει, έχω δικός αυτή μου άνθρωπος. Ναι, εννοείται. Έχω αυτή πολυτέλεια. Σειρές και ταινίες. Σειρές και ταινίες. Κινηματογράφο αγαπάω κι εγώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι. If you're hearing this, somewhere George Lanthimos. Τώρα και. Γιώργο. Λάνθιμο, έπαιζες. Εγώ έπαιζα. Έπαιζες. Αλλά δεν νομίζω. Εδώ λοιπόν στο Καράζ, παγκόσμια πρώτη. George, if you're here. Γιατί τη λέω αγγλικά, δεν καταλαβαίνω. Γιώργο, αν μας βλέπεις. Και οι δύο, είμαστε. Ναι, όχι μόνο Αντρέα, και εμένα. Ωραία. Λοιπόν, έφτιαξες δικό σου μουσικό σχήμα. Τα έχω εδώ πέρα όλα. Ανδριάνα Μπαμπαλή, Κουαρντερίνας Quartet. Ναι. Okay. Σωστά το πάω. Το είναι, Κουαρντερίνας. Γενικό κουαρτέτο προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο και γνωστά τραγούδια, αλλά και δικά σας. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν μια φοβερή εποχή. Τέσσερις γυναίκες. Ναι. Γκρουπ. Μπορείς να φανταστείς τι γινότανε. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Αν... Ξέρεις, δηλαδή μέχρι να ξεκινήσει η πρόβα, ας πούμε, έπρεπε να πούμε όλα τα αγκομενικά. Οκ, δηλαδή... okay, αυτό εννοούσες. Ναι. Δηλαδή υπήρχε okay. και ένας άνθρωπος, ο μαέστρος ναι. μας που έγραφε τις παρτιτούρες και ήταν μέσα, δούλευε ναι. και κάθε μισή ώρα άνοιγε την πόρτα και έλεγε «Παίξτε! Παίξτε κάτι!» Γιατί ήταν ένα τέτοιο πράγμα. Εσύ, καλά, δεν πιστεύεις τι έγινε. Καλά, ναι, ναι. Δηλαδή ένα έτσι χρειαζόταν για να διαλυθεί. Και ήταν πολύ ωραίο, βέβαια. Ωραία. Τι περιλαμβάνει για σένα άλλο, θέλω να μου πεις σχέδια. Πού σε βρίσκουμε τώρα, μελλοντικά project, τι έρχεται? Το καλοκαίρι, όπως είπαμε, θα κάνουμε περιοδία. Μια περιοδία με τους Tales from the Box. Tales from the Box, οπωσδήποτε θα έρθουμε. Ναι. Και τι άλλο. Εγώ συμμετείχα από πέρυσι σε ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, το οποίο θα συνεχιστεί. Ωραία. Σταθερά αυτό. Με μια ορχήστρα πολύ ωραία. Ναι. Όταν είναι σταθερό και αυτό περιοδεύει. Και υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία περιμένουμε απαντήσεις, δεν είναι και σίγουρο. Και το ένα έχει να κάνει και με θέατρο. Έχει να κάνει και με θέατρο. Δώσε μας ένα μικρό hint. Δώσε μας κάτι, ένα τίτλο. Κοίτα, τώρα επειδή. Δεν μπορείς πω, τίποτα. Δεν είναι ακριβώς. Δεν θυμάμαι κιόλας. Δεν θυμάμαι. Ξέρω το θέμα περί τίνος πρόκειται, γιατί είναι και η χρονιά της Κύπρου φέτος. Okay. Και έχει να κάνει με αυτό. Σου ευχόμαστε πραγματικά κάθε επιτυχία. Σε ακολουθούμε φανατικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Δεν ξέρω. Περίμενα ακόμα, δεν έχουμε τελειώσει. Γιατί. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί, θα παίξουμε ένα παιχνίδι δυο μας. Αυτό περιμένουμε. Okay. Αλλά πριν το παιχνίδι, θα πάμε φυσικά ξανά να σε απολαύσουμε σε τραγούδια. Με τι άλλο, με μια cool μετάβαση! Que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar. Deseos me vas a dar, hoy dices tú, mi tesoro.
garganta que ansió mojar, que temo ahogar de amor. ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Hoy dices tú, mi tesoro basta con mirarlo y tuyo será, y tuyo será. Το σκυλάκι μια Δευτέρα στην πλατεία Αμερικής. Που δεν το υιοθέτησε κανείς. Ήταν μια μικρή αγάπη, φοβισμένη τελικά τη, που την άγγιξες μονάχα ένα λεπτό. Προσπέρασα κι εγώ. Αν δεν ήταν λάθος μέρα, αν δεν ήταν Δευτέρα, αν δεν ήταν η πλατεία Αμερικής. Αγαπιόμασταν εμείς, κι αν δεν σε πιάνε φανάρι, να γινόμασταν ζευγάρι και να κάναμε πολλά πολλά παιδιά. Μα δεν έχει σημασία τώρα πια. Μη ζητάς συγγνώμη, δεν αξίζει ούτε να το συζητάς. Ήταν κάτι που δεν έκανε για μας. Ήταν ένα κουταβάκι, ένα δέσποτο σκυλάκι, μια Δευτέρα στην πλατεία Αμερικής. Μην ανησυχείς καθόλου. Το παιχνίδι λέγεται «Μην το σκέφτεσαι», από τα αγαπημένα μας παιχνίδια εδώ στον Καράς. Θα σου κάνω ερωτήσεις μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο. Και ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτό το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Τα σκέφτομαι με ένα μισό χρόνο. Μπορεί να σου κάνω και μια ερώτηση. Θα κάτσω. να δούμε πώς θα μας πάρει. Δεν σκέφτεσαι καθόλου. Απαντάς κατευθείαν ότι σου έρχεται. Όσο περισσότερες απαντήσεις, τόσο περισσότεροι πόντοι που δεν έχουν καμία σημασία. Μην το σκέφτεσαι λοιπόν. Πάμε να το δούμε με ένα χειροκρότημα. Τρία, δύο, ένα και. Ποιο είναι το αγαπημένο σου καρτούν? Tweety. Tweety. Ποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη θα ήθελες να έχεις πει? Fast Car, Tracy Chapman. Με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς που δεν το έχεις κάνει? Με κανένα, γιατί συνεργαστεί με όλους. Συγγνώμη, απάντησα εγώ για σένα. Με ποιον θα ήθελες να έχεις συνεργαστεί που δεν το έχεις κάνει? Μια μεγάλη ορχήστρα, θα έλεγα. Μια μεγάλη ορχήστρα. Ναι, ναι, ναι. Το ακούω. Τι έχεις μέσα στην τσάντα σου? Τι κουβαλάς συνήθως μαζί σου? Χαρτομάντιλα. Χαρτομάντιλα. Ναι. Okay. Τι ταλέντο έχεις που δεν το ξέρει ο κόσμος? Μαγειρική. Μαγειρική. Επανέρχομαι. Ποια δουλειά θα ήθελες να κάνεις αν δεν έκανες, αν δεν ασχολιώσουν με τραγούδι? Φωτογραφία. Φωτογραφία. Επανέρχομαι. Ποια είναι η αγαπημένη σου χορευτική κίνηση?
Πιρουέτα. Ποιος θα μας δείξει πιρουέτα, στο λέω επανέρχομαι, θα μας δείξει πιρουέτα. Ποιο είναι το πιο ντροπιαστικό πράγμα που έχεις κάνει μπροστά στους γονείς σου? Μη σκέφτεσαι. Είμαι το, ξέρω εγώ. Δεν το περίμενα, ανέβηκαν τα στέξ. Ποιο είναι εκείνο που κάνεις διαφορετικά συγκριτικά με τους περισσότερους ανθρώπους? Παραδείγματος χάρη, βάζεις ας πούμε κάλτσα παπούτσι, κάλτσα παπούτσι ή κάλτσα κάλτσα παπούτσι παπούτσι. Ποιο είναι πράγμα που κάνεις εσύ διαφορετικά? Από ό,τι έχεις καταλάβει που κάνουν οι υπόλοιποι. Ξέρω που είναι. Ωραία. Κάλτσα παπούτσι ή κάλτσα κάλτσα παπούτσι παπούτσι. Κάλτσα κάλτσα παπούτσι παπούτσι. Ψέματα λες. Όντως. Οκ. Πατάς το κουμπί του ασανσέρ περισσότερες από μια φορές? Ναι. Ισχύει. Για ποιο πράγμα νιώθεις μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη στη ζωή σου? Για την οικογένειά μου. Η οικογένειά σου. Για ένα χειρόνιμα! Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος ή φοβία? Ο θάνατος, φυσικά. Θάνατος, κάτι λίγο πιο light για να παίξεις στην εκπομπή. Όχι, ωραία, θάνατος, φοβία σε κατσαρίδα. Κατσαρίδα, κατσαρίδα. Όντως κατσαρίδα. Ναι, είναι, όχι, δηλαδή. Ωραία, ναι. Α, και τελευταία ερώτηση, πρόσεξε, αλήθεια τώρα. Αν κέρδιζες 1 εκατομμύριο ευρώ, σταμάταγες να τραγουδάς? Όχι. Πάμε ξανά τώρα, αλήθεια. Δώστε ένα γέρο κρούτημα, αυτή ήταν η Αδριάννα. Δύο εκατομμύρια. Γιατί να μην τραγουδάω, ρε? Όχι, δεν υπάρχει λόγος, δεν σου πάγω να μην τραγουδάω. 3 εκατομμύρια τα παρατάγεις όλα, νησάκι. 3 εκατομμύρια. Βάλτσα τώρα, 3 εκατομμύρια, μπουμ. Για να τα παρατήσω. Όχι, να τα παρατήσεις, απλά δεν ξανατραγουδάς. Ναι, εντάξει. 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, στο σπίτι μου μπορούσα, εντάξει. Εννοείται, ναι. Αυτές τις θεωρητικές ερωτήσεις που λες, εντάξει, θα μπορούσαμε στο σπίτι να τραγουδήσουμε. Μαγειρική, λοιπόν, είπες. Μαγειρική. Αγαπάς μαγειρική? Κοίτα, αγαπάω μαγειρική, αλλά θέλω να πω ότι μαγειρεύω. Δηλαδή αυτό είναι ένα κατόρθωμα, ας πούμε. Όχι, ενώ ότι βαριούνται οι περισσότεροι. Ναι, και εγώ μπορώ να φτιάξω και φαγητό για την επόμενη στις 12 το βράδυ, πώς να το πω. Υπάρχει. Σπεσιαλιτέ σου, κάτι που. Μαμαδίστικα φαγητά φτιάχνω. Μπριάμ και τέτοια, φασολάκια, τέτοια φτιάχνω. Φασολάκια. Ωραία, ωραία, το φασολάκια, φέτα, φέτα πολύ, φασολάκια, φασολάκια, παστίτσιο. Παστίτσιο, φυσικά. Είσαι άνθρωπός μου, τέλεια. Λοιπόν, πιρουέτα είπες. Όχι τώρα, μην μου το κάνεις αυτό. Όχι, δεν θα σε βάλω να κάνεις πιρουέτα. Πού έμαθες πιρουέτα? Στο μπαλέτο. Έκανες μπαλέτο. Ναι. Πόσες πιρουέτες? Δεν θυμάμαι, ρε, τώρα. Αυτά ήταν πολύ παλιά. Εγώ έτσι κάνω μία μου βγή και εγώ να το πέθανα. Μπορεί και να κάνω και να έκανα και δύο, δεν θυμάμαι. Ωραία. Συγγνώμη, και τελευταίο το οποίο μας ενώνει, κατσαρίδες. Δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να το, πρέπει να το εξηγήσει κάποιος αυτό. Ξέρεις γιατί μας συμβαίνει αυτό? Επειδή ένα πουλάκι μου είχε ενημερώσει ότι παίζει αυτή η φοβία. Μήπως σου τη φέρει καμιά κατσαρίδα εδώ. Δεν θέλω να τρομάξει, αλλά στην καρέκλα σου έχουμε. Όχι, πλάκα, πλάκα. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η μοναδική Αδριάννα Παπαλή. Όποιος παίζει μαζί μας, φεύγει με ένα δωράκι από την Κάισα επιτραπέζια. Δεν ξέρω αν παίζει επιτραπέζια. Πάρα πολύ, αλήθεια. Υπέροχο επιτραπέζια από την Κάισα. Όνομα συνυφασμένο με τα επιτραπέζια. Κάμε λαπ, αζούλ μίνι, απίστευτες παιχνιδάρες για να περάσει ωραία με οικογένεια και φίλους. Τα λατρεύω τα επιτραπέζια. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς εδώ έχουμε τη φιλοσοφία ότι τα παιχνίδια είναι ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ. Και φυσικά συνεχίζουμε με τι άλλο? Με μια cool μετάβαση! Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την κωμωδία πολλά χρόνια μέσω του θεάτρου, του stand-up comedy, των viral video και του ραδιοφώνου. Είναι από τους ανθρώπους που υπηρετούν τη συγκεκριμένη σκηνή με αμέτρητες παραστάσεις. Είναι ένας ευγενικός άνθρωπος με μια απίστευτα κινηματογραφική φωνή. Έχει ασχοληθεί και με τη μουσική. Θέλω να δώσετε ένα τεράστιο χειροκρότημα για το μοναδικό Αλέξανδρο Χαριτζάνη! Γεια σας, παιδιά! Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Α, καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν χορταίνω, ρε φίλε, δεν μπορώ να χορτάσω αυτή τη φωνή. Ναι. Είναι απίστευτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Να σε καλά, Ζήση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στην πολύ όμορφη παρέα και μου άρεσε πάρα πολύ το σκηνικό. Ένα χειροκρότημα για την παραγωγή, φυσικά! Γενικά, εσύ έχει πάει φάση εδώ στο γκαράζ, με ξέρει εμένα σαν άνθρωπο. Ναι. Όποτε θέλω να δώσω κάτι, ναι. Παρό 0% μην τρομάζει. Θα είναι φάση. Ρε, μιλάμε απλά και μετά δίνω χειροκρότημα! Και...
Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι έχετε κανονικό Κλάρκ. Έχουμε δηλαδή, κανονικό Κλάρκ. Δεν είναι σκηνικό. Οι άνθρωποι πήγανε και δώσανε φράγκα και φέρανε Κλάρκ κανονικό. Σου λένε για να μην έχουμε γενικά. Δεν ξέρω αν φαίνεται, έχουμε παραγωγάρα και να σου πω ότι ναι. Η αρχική ιδέα ναι. Ήταν σε κάθε έναρξη εκπομπή ναι. Να κατεβαίνω με το Κλάρκ. Okay. Μέχρι που τους θύμισα πόσο χρονών είμαι ναι. Και ότι αν πέσω από το Κλάρκ απλά θα σκορπίσω. Και θα πληρώνουν εργατικά. Και θα πληρώνουν εργατικά και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά ήταν η ιδέα του Κώστα Γρηγορακάκη. Σκύλο, δεν τιμάς! Γρηγορακάκης! Και σερφ. Τι γίνεται. Τι και σερφ, τι σου λέω, όσο κοιτάς, ναι. Ξέρεις τι, μπορούμε απλά να αφιερώσουμε όλη την εκπομπή και να κοιτάμε. Γιατί βέσπα, βέσπα. Βέσπα! Έχει βέσπα! Προσπαθώ, μαθαίνω. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Παρ' όλα αυτά, θα σε πάω κατευθείαν από τη βάση, κατευθείαν από το ξεκίνημα. Ναι. Λατρεύω να κάνω αυτή την ερώτηση σε όλους τους άνθρωπους που έρχονται εδώ, κυρίως σε κωμικούς. Ναι. Πώς και γιατί κωμωδία, πώς μπήκε στη ζωή σου κωμωδία, πότε είπες, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, θα το κάνω δουλειά. Ναι. Πώς μπήκε η κωμωδία, λοιπόν. Κοίτα, εγώ είμαι από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους όπου με το που άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσμο, κατάλαβα ότι θέλω να κάνω σίγουρα μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Κάποια μορφή κωμωδίας. Ευτυχώς. Είχα γονείς που με στηρίξανε, μου είπαν αυτό θες, παιδί μου, αυτό θα κάνεις. Ένα χειροκρότημα για τους γονείς μου. Ξεκάθαρο. Ναι, ναι. Και έτσι, πέρα από την πλάκα, το υποστηρικτικό περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια κοινή γραμμή γενικά με τους ανθρώπους που μιλάμε εδώ στον Καράζ, ότι δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί έχουν κάποιον ή κάποιους υποστηρικτικούς στο περιβάλλον τους. Οπότε μετράει πάρα πολύ. Μετράει πάρα πολύ. Οπότε ναι, με το που κατάλαβα ότι θέλω να κάνω αυτό, δεν ασχολήθηκα με τίποτα άλλο. Ότι να πάω μήπως και λίγο εδώ, λίγο εκεί. Ήξερα ότι θα είναι πάντα κάποια μορφή κωμωδίας. Από πολύ νωρίς, από σχολείο δηλαδή. Φάση 4-5 χρονών. Δηλαδή με το που είδα τις πρώτες κωμωδίες στην τηλεόραση που είχαμε τότε, λέω εγώ θέλω να κάνω αυτό. Είτε θα είναι θέατρο, είτε θα είναι το ραδιόφωνο που άκουγα, είτε θα είναι το stand-up που τότε. Στα 90s δεν μπορούσαμε να δούμε και ό,τι βλέπαμε από ταινίες που πηγαίνανε κάποιοι πρωταγωνιστές ταινιών να δουν stand-up. Και φυσικά μετά Πανούσης, Χάρη Κλίν, όλη εκείνη την ιστορία. Οπότε με το που άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσμο, λέω εγώ θα κάνω μόνο κωμωδία σε κάποια της μορφή. Και κανονικό κάλεσμα λοιπόν, κανονικό κάλεσμα. Κοίτα, δεν λέω ότι τα πάμε και τέλεια, αλλά τουλάχιστον περνάμε καλά και κάνουμε αυτό που μας αρέσει και το βράδυ κοιμόμαστε σαν άνθρωποι. Οπότε... Και αυτό βγαίνει προς τα έξω και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχεις καλύψει εδώ μεταξύ με την απάντησή σου, πήγα να σε ρωτήσω ποιες είναι οι μεγάλες σου επιρροές και ποιοι ήταν οι κωμικοί που σε στιγμάτισαν, που σου άφησαν σημάδια, μου είπες ονοματάρες, μου είπες... Κοίτα, τώρα σε εκείνες τις εποχές που είχαμε τις κασέτες. Τι είναι οι κασέτες, παιδιά μου. Αχ, καθίστε. Εσύ, όταν μπαίνει αυτό το μότιβο, καταβαίνεις 18 οκτάβες κάτω. Οι κασέτες, παιδιά μου. Ήταν κάτι πραγματούδια που είχαν μια ταινία. Όχι, τότε γυρνούσαν και λίγο πιο μετά ο Μετζέλος με τις κασέτες, τις βρισχές που έλεγε μέσα ή άλλες οι φάρσες. Φάρσες. Οι οποίες δεν ήταν κωμωδία με την έννοια που τη μάθαμε μετά και τη δομημένη, αλλά ήταν μια χαρά αστείες. Ήταν μια χαρά αστείες και πώς το λέγανε την ομάδα που έκανε τις φάρσες. Ήταν η Πατρινή, κάποιοι άλλοι, λίγο πιο μετά ο Φουσέκης βέβαια που βγήκανε. Εντάξει. Οπότε, ναι, όλο χρυσή αυτό. Χρυσή εποχή. Οπότε είπες αυτό θα κάνω. That's it. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο κάσμα, το κάνεις εξαιρετικά. Να πούμε λοιπόν ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ εργαλείο. Είσαι προφανώς voiceover γιατί είσαι μια φωνή. Η φωνή ναι. Ήρθε αργά, ήρθε νωρίς, είναι. Εκεί γύρω στη μεταφώνηση πότε γίνεται, στα 12, 13, 14. Εγώ ακόμα δεν έχω. Σιγά. Ούτε εμείς, οι ψεύτικοι είναι αυτοί που κάνω τόσο. Ραδιοφωνικός παραγωγός, κωμικός, εκφωνητής. Θέλω να σε ρωτήσω κατευθείαν γιατί τώρα έχεις μπει σε μια καινούρια πίστα. Ναι. Έχεις μπει στο ραδιόφωνο. Ναι. Ο Αλέξανδρος, παιδιά, είναι στην πρωινή εκπομπή του Red Morning Show μαζί με Κατερίνα Κόρδα και Γιώργο Βράτσο. Ναι. Καινούρια πίστα. Ναι. Οπότε, θέλω να μου πεις για αυτή την πίστα, πόσο δύσκολη είναι, τι σημαίνει. Αγαπά πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Ναι. Κάθε φορά που ξέρεις, μου γίνεται μια πρόταση ή συζητάω για κάτι, το αγαπάω πάρα πολύ και επειδή είμαστε και στην ίδια ηλικία, αγαπάω το ραδιόφωνο εκείνο, το τηλέφωνα με κόσμο, επαφή με τον κόσμο. Έχω μεγαλώσει με αφιερώσεις, με ολονυχτή. Βραδινό ραδιόφωνο λατρεύω. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ απαιτητικό, σαν πρόγραμμα και σαν δέσμευση. Πώς είναι αυτή η πίστα για σένα. Κοίτα, έχει το πρωινό ξύπνημα γιατί είμαστε στην πρωινή ζώνη. Τι ώρα? Είναι 6 με 10 το πρωί. Λαλαλαλαλαλα, 6 με 10 είπες. Ναι, κοίτα, είναι το πρωινό ξύπνημα, είναι αυτό το οποίο συνηθίζει, είναι το πρώτο πράγμα που συνηθίζεις. Ότι ρε παιδί μου, τώρα εγώ εφόσον θέλω να κάνω αυτό το πράγμα και με ενδιαφέρει, πρέπει να αλλάξει η ζωή δεν μου. Δεν παίζει να το κάνεις αυτό αν πεις θα το κάνω για τα φράγκα και να ξυπνάς 5 η ώρα, ας πούμε. Όχι. Πρέπει να γουστάρεις να το κάνεις. Πρέπει να σου αρέσει να το κάνεις.
Από όλα τα πράγματα λοιπόν με τα οποία έχει ασχοληθεί, ποιο, και βάζοντα και αυτή την καινούργια πίστα μέσα, ποιο είναι το πιο δύσκολο, θεωρείς? Το πιο δύσκολο που έχει κάνει. Το πιο δύσκολο. Ναι, το πιο εκεί που είπε. Ρε παιδί μου, όπα, εδώ τώρα ξέρεις, σπάω μπάριερ, σπάω κοίτα, επειδή, βαθιά νερά. Επειδή τα περισσότερα τα κάνω μέτρια, δεν μπορώ να πω δεν μπορώ να πω δεν ήθελα να το πω εγώ, ρε φίλε. Ναι, ρε, σε βγάζω από τη δύσκολη θέση. Σε ευχαριστώ. Κοίτα, θα πω το τωρινό γιατί είναι το πιο καινούριο. Μάλιστα. Οπότε, ναι, η πρωινή ζώνη που είναι και το prime time του ραδιοφώνου, δηλαδή και οι υπόλοιποι σταθμοί έχουν τα καλά, τα show εκεί πέρα. Να το πούμε, πέφτει ξύλο. Πέφτει ξύλο. Στην πρωινή τη ζώνη είναι σκληρό τερέν. Ναι, αλλά μας εμπιστευτήκανε και θα το φέρουμε εις πέρας. Θα γίνει κατάσταση. Χειροκρότημα θα το φέρουμε εις πέρας. Πέρα από μαζί μάλλον με όλα τα υπέροχα πράγματα που κάνεις, πρέπει να οπωσδήποτε να αναφερθώ φυσικά στη μουσική κομμωδία, ναι, με την οποία ασχολείσαι. Και θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, ναι, για ένα ίσως από τα πιο καταπληκτικά κομμάτια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην ιστορία του ίντερνετ. Okay. Και μιλάω φυσικά για την περίοδο της καραντίνας και τον Dance with Etchiodras. Το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε αμέσως μόλις φύγουμε από το στούντιο. Ένα χειροκρότημα για αυτό το αριστούργημα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το βάλουμε εμβόλυμο εδώ κάπου να παίξει dance. Ωραία. Ναι. Σε μια δύσκολη περίοδο. Πολύ δύσκολη. Ειδικά για εμάς που είμαστε σαν είδη κοινό, δουλεύαμε σε αυτό το χώρο και ξαφνικά μέσα σε μια μέρα άκυρα τα πάντα, χωρίς κανένα φως μπροστά, χωρίς να ξέρουμε ημερομηνία λήξη τίποτα. Ανέλαβες και εσύ όπως και εγώ αποπειράθηκα να το κάνω αυτό από τα σπίτια με ίντερνετ, με. Κοτσάνα ήταν. Ξέρω ότι θα πεις ολοκλήρωση. Αλλά έκανες όμως, παιδί μου, αυτό το μαγικό το να κάνεις τον κόσμο να γυλάει με τη δουλειά σου. Από, ναι, και βγάζοντας αυτό το καταπληκτικό πράγμα, Dance with Etchiodras, το οποίο πραγματικά σου μιλάω. Εγώ, σαν άνθρωπος, λατρεύω κωμωδία, βλέπω κωμωδία. Ναι. Δεν γελάω πολύ συχνά. Ναι. Επειδή είμαι έτσι άνθρωπος, όχι επειδή είμαι παράξενος. Όχι, δεν ο Ζήσης είναι παράξενο. Δεν είναι ο Ιζή. Όχι, πάντα. Γέλασα πάρα πολύ. Ναι. Γέλασα πάρα πολύ. Ήταν εμπνευσάρα. Πώς είναι για σένα η viral μεριά της δουλειάς σου? Ναι. Ασχολείσαι με βιντεάκια, με σχολιασμό, χιουμοριστικά βιντεάκια. Ναι, ναι, ναι. Κυνηγάς το viral. Κυνηγάς να δεις τι είναι στην επικαιρότητα για να ασχοληθείς. Όχι και πολύ. Και έχω δει ανθρώπους που το προσπαθούν, βγαίνουν κάτι κριντζιές. Βγαίνουν πράγματα που είναι. Τα πιέζει πάρα πολύ. Τι είναι, επικοινωνώ να το σχολιάσουμε τώρα. Όχι, αυτό το βαριέμαι πάρα πολύ. Το Dance with Etchiodras ήταν μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη όπου ζούσαμε όλοι μαζί στην καραντίνα. Οπότε θα τα κάνουμε κι αυτά. Ξεκάθαρα, ναι, αλλά και δεν ήταν τα και πολύ ευστοχό, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Όχι γιατί κατακρίνω το άλλο, απλά κι εγώ, ναι, σαν άνθρωπος και σαν κωμικός μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι τόσο το να κάνω κάτι που θα το δεις και μεθαύριο, ναι, αλλά δεν μπορώ καθόλου επικαιρότητα. Δεν γίνεται, όχι. Ναι, το να κυνηγάς το. Τι είναι, να το σχολιάσω τώρα. Όχι, και ιδίως στο TikTok που ψάχνουν να βρουν ποια είναι τα trends και να κάνουμε όλοι, ναι, τα, ναι, trends. Ναι, ναι, ναι. Και κάνουν όλη την ίδια βλακεία με πολύ μικρές παραλλαγούλες. Μην το κάνει. Άστο. Κάνε, βγες και. Μπορώ να βρει να πω λέξεις περίεργες. Ναι, βγες και κλ***σε, να τελειώνουμε, ας πούμε. Το κλ***σε δεν είναι περίεργη λέξη, είναι μια πανέμορφη λέξη. Εντάξει. Και για τον λόγο του αληθεί. Πάρτε την. Παρέχομαι μουσική κωμωδία λοιπόν, ναι, παραστασάρες μαζί με Θάνο Αυγερινό. Και όλο εδώ! Πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ναι, η μουσική κωμωδία, τη θαυμάζω. Ναι. Έχω πάρει μια μικρή γεύση από εσάς, από τον Αριστοτέλη, τον Ρίγα που κάνει μουσική κωμωδία. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Πώς πάει αυτό, πώς είναι η συνεργασία σας, πώς προέκυψε, πώς γράφετε? Λοιπόν, έχουμε ένα μουσικό κωμικό ντουέτο με τον Θάνο Αυγερινό που λέγεται τώρα. Δεν έχουμε αποφασίσει εδώ και τόσα χρόνια. Εξαιρετικό αν, λέγεται, είναι, ναι, υπέροχο. Δεν ξέρουμε αν ο τίτλος που το έχουμε δώσει μία άσματα, δεν ξέρουμε αν είναι ο τίτλος του ντουέτου ή ο τίτλος της παράστασης. Ακόμα το συζητάμε. Το ξεκινήσαμε και αυτό στην καραντίνα. Γιατί θέλαμε κάτι να κάνουμε το οποίο ήταν λίγο δημιουργικό. Εγώ το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και πριν συνεργαστούμε, πάντα είχα μουσική κωμωδία μέσα στις παραστάσεις μου. Είχα προηχογράφει μένα ή κάποια τα οποία έγραφα και έπαιζα εγώ. Οπότε λέω, πάμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Yes. Ξεκινήσαμε χωρίς διασκευές. Γιατί η πιο εύκολη φάση είναι να ξεκινήσεις και να κάνεις διασκευές. Εμείς λέμε, όχι, θα γράψουμε τα δικά μας. Ορίτσινα λοιπόν κωμικά, ναι, τραγούδια, μπράβο, να το πούμε αυτό. Μπούρδες γράψαμε, αλλά ήταν δικές μας μπούρδες. Ήταν δικές σας όμως και αυτό, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Πάσχα λοιπόν πάνω στο τραπέζι, αυτό που λέμε, με κάτι που ειδικά στην Ελλάδα για τα ελληνικά δεδομένα δεν θεωρείται περπατημένο, δεν θεωρείται το φυσιολογικό. Τέχνη, κωμωδία, οκ. Ναι. Okay. Σε νέους ανθρώπους που μπορεί να μας βλέπουν, τι θα έλεγες ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέξει κανείς ξεκινώντας. Είτε για την κωμωδία, είτε για να ακολουθήσει το δικό του κάλεσμα. Το δικό του κάλεσμα. Τι είναι πολύ σημαντικό?
Τι σε έχει βοηθήσει εσένα πάρα πολύ. Πέρα από το υποστηρικτικό περιβάλλον που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω ότι τελικά είναι το α και το ω το να έχεις ανθρώπους γύρω σου που σου λένε ναι, πάμε τώρα. Έχουμε δει και παιδιά που τα καταφέρνουν κόντρα σε κάθε προγνωστικό, ας πούμε, που τους λένε οι γονείς τους, όχι, μην το κάνεις αυτό. Ισχύει. Πάνε, βγάλε πρώτα να γίνεις λογιστής, να δουλεύεις σαν λογιστής και μετά να κάνεις. Οι οποίοι και αυτοί τα έχουν καταφέρει εξαιρετικά. Οπότε άλλη είναι... πορεία, ναι, ναι. Οπότε είναι ζαριά. Ναι, είναι ζαριά. Τι θα έλεγες ότι. Ναι, μας τη δίνουν και εσένα και εμένα η κλισέ και η κρίντζ απαντήσεις, αλλά... Εγώ τις λατρεύω τις κλισέ απαντήσεις, να ξέρεις. Ωραία. Άρα να... Η πίστη στον εαυτό και να θυμάσαι ότι όταν θες κάτι πάρα πολύ, ναι. Το σημείο... Τι να εξίσεις τα φρύδια σου με εγκασμά. Όχι, αλλά ξεστή, υπάρχει μια αλήθεια στην επιμονή. Πάνω στο όνειρο, άμα το ρε, να τα γράψεις όλα στα παλιά σου τα παπούτσια, για να μην πω εκεί που θέλω. Τι θα έλεγες? Στα ρ... Ωραία, κόβεται αυτό, μοντάζ. Ναι, μωρέ. Δηλαδή, άμα πεις ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό, θα το προσπαθήσω. Και, αυτό που λέω πάντα. Τι μπορεί να πάει τόσο στραβά? Ειδικά στην Ελλάδα του 2024, που δεν μπορεί να πάει κάτι τόσο στραβά όσο όλα τα υπόλοιπα. Οπότε γιατί όχι. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε πάνω από έναν άνθρωπο με έναν υστέρι και με ένα ιατρικό team να πάει κάτι πολύ, 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 πολύ στραβά. Οπότε, άιντε, δώσ' του και πάμε. Τι να κάνουμε τώρα? Άντε, δώσ' του και πάμε, λοιπόν. Ναι. Αλέξανδρος Χαριζιάννης, άντε, δώσ' του και πάμε. Είσαι κωμικός και γενικά η κωμωδία, ρε παιδί μου, περνάει διάφορα σκαμπανεβασματάκια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ναι. Ειδικά με τα τζιζ θέματα. Ναι. Εσύ πώς, σαν κωμικός, πώς τα αντιμετωπίζεις, τα τζιζ θέματα? Δεν τα πιάνω, όχι. Μπράβο, επόμενη ερώτηση! Ναι. Δεν το κοροϊδεύω καθόλου. Επίσης, ναι. Αυτό ισχύει 100% για μένα. Ναι. Όχι γιατί το κάνω επίτηδες, γιατί αυτό φημώνομαι, ναι. Αλλά... Δεν ασχολούμαι με τζιζ θέματα, ρε παιδί μου. Κοίτα, είναι. Το τζιζ ενέχει αυτό που λέγαμε πριν, ενέχει λίγο επικαιρότητα πάντα. Παίζει. Παίζει, όχι συνεχώς, ναι, αλλά ναι. Θέλω να σου πω. Οπότε αν δεν ασχολείσαι με επικαιρότητα, ναι, είσαι cool. Όχι, μωρέ. Θα πεις κάποια πράγματα τα οποία θέλεις να πεις, αλλά θα τα πεις με τον τρόπο σου. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχει το μπαμ, πάρτο. Υπάρχει και το. Για να μιλήσω και με πορδές που αρέσει το ζήσει. Υπάρχει και το πφ, την αφήνω και σιγά σιγά περνάει αυτό που θέλω να ακουστεί. Το οποίο πάντα είναι εκτιμητέα ποιότητα. Αυτό. Οπότε υπάρχει τρόπος. Πώς ξελαμπικάρεις από την καθημερινότητα, από το πρόγραμμά σου, τι είναι το comfort zone σου, ναι. Βιντεάκια που μπορεί να βλέπεις, πράγματα που σε κάνουν χαρά. Τι βλέπεις σειρές, βλέπεις ταινίες, ένα είδος, τι είναι αυτό που σε... Για μοναχική, τώρα μην γελάς γιατί δεν το πάω εκεί πέρα, για μοναχική διασκέδαση ή για πολλά άτομα. Έκανες μοναχική διασκέδαση, κίνηση ναι. Και δεν ξέρω αν οτιδήποτε από αυτά που έχουμε πει μπορεί να μπει στην εκπομπή. Ναι. Μου έχεις πει για πορδές. Ναι. Μου έχεις πει για μοναχική ζωή. Εσύ το ξεκίνησες. Εγώ δεν είπα τίποτα για μοναχική. Ναι, αλλά έχεις αφήσει πέντε. Επειδή δεν... Στην τηλεόραση, επειδή δεν φαίνεται. Μέδωσε στεγνάρε. Τώρα εντάξει, χάχα. Αντιεπαγγελματικό, φουλ. Ναι. Αλλά επειδή σε αυτή τη φωνή, στο συγχωρώ. Ναι. Με, τι είναι το comfort σου. Το αγαπημένο μου πράγμα στον κόσμο είναι barbecue, μπύρες, φίλοι και τριντάχτα. Πες μου, τι έχεις barbecue. Φυσικά, προφανώς και. Τέλεια. Πάμε στην πιο βαριά ερώτηση όλων. Είναι ναι. Μια ερώτηση που κάνω σε όλους τους κωμικούς. Μπράβο. Γενικά νιώθω πολύ ξεχωριστό σήμερα. Μου είχε πει ότι κάνω με τσάι θα κάνω και με σένα. Κυβέρνηση κωμωδίας. Oh. Ποιον βάζεις πρωθυπουργό, χωρίς φόβο ή πάθος, θα πεις, μπορεί να βάλεις και τον εαυτό σου. Όχι. Και θέλω να μου πεις ένα νομοσχέδιο που θα παίρναγες αν ήσουν μέσα σε αυτή την κυβέρνηση. Όπου ήδη αγχώθηκα. Αγχώθηκες, αλλά ξέρεις τι. Ναι. Από όσες φορές έχω κάνει αυτή την κουβέντα με κωμικούς, πάντα οι προτάσεις είναι οι τελειότερες, πραγματικά. Ναι. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα με μια κυβέρνηση κωμωδίας. Κάτσε, πρέπει να βρω κάποιον ο οποίος να είναι. Ποιον θα πρότεινες για πρωθυπουργό? Οχ, οχ. Από το κωμικό στερέωμα της Ελλάδας. Που σημαίνει ότι πρέπει να είναι και λίγο τεχνοκρατό. Όχι, όχι, δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να μου πεις όποιον γουστάρεις. Δεν σημαίνει τίποτα. Όποιον γουστάρω. Ναι, μπορεί να είναι κάποιος που να είναι λαοφιλής. Μπορεί να μου πεις κάποιον που είναι οργανωτικός. Μπορεί να μου πεις κάποιον που είναι ναι. Ιδανικός για αυτό το ρόλο, ας πούμε. Ναι. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ. Ωραία. Πρέπει να βάλουμε κάποιον αγαπητό, ρε παιδί μου. Κάποιον άνθρωπο ο οποίος να. Θα παίξει ρόλο. Θα παίξει... Να... Θα αλλά να, πρέπει, θα έλεγα τον Ηλία Φουντούλη που είναι ο πιο αγαπητός. Ηλίας Φουντούλης. Είναι ο πιο αγαπητός, αλλά θέλουμε τα κάποιον που να έχει και μια γκλαμουροσύνη να βγει και στο εξωτερικό. Όχι ο Ηλίας δεν είναι. Είναι ο πιο πολύ ταξιδεμένος από όλους, ήταν χρόνια. Ισχύει. Διαβασμένος, πολύ διαβασμένος, πολύ ταξιδεμένος. Γκλάμουρ δεν το λες. Όχι, έχει μια γκλαμουροσύνη, αλλά δικά του. Θέλουμε κάτι πιο λαμπερό. Πιο λαμπερό. Θα έλεγα το Διονύση. Ναι, εντάξει. Okay. Αλλά θέλουμε και κάποιον να κάνει τη δουλειά. Συγγνώμη, θα πνιγώ. Λοιπόν, α, το βρήκα. Πες τον. Λοιπόν, δεν θα τον πω. Κατερίνα Βρανά, χειροκρότημα. Κατερίνα Βρανά, τα ακούω! Τελειώσαμε.
Prime. Τελειώσαμε. Prime, ναι. Prime, άνετα. Απλά τα πράγματα. Get the job done. Ανέτα, τα ακούω. Ναι. Και εσύ τι νόμο θα παίρναγε, αν είσαι μέσα στην κυβέρνηση. Νόμο. Μπορεί να είναι σοβαρό. Ότι μπορεί θα έλεγα στην Κατερίνα, Κατερίνα, παίρνα το αυτό και θα μου έλεγε επειδή ότι είσαι καλό παιδί. Έχει υπουργείο δικό σου και περνάει, δεν τη ρωτά καν. Τι υπουργείο θα πάρω, Τι νόμο θα περάσει. Τι νόμο θα περάσω, ρε. Λοιπόν, απαγορεύονται τα γεμιστά χωρίς κοιμά. Τέλος. Τελειώσαμε. Ναι, αυτό το ήθελαμε να ακούσουμε. Τι έγινε. Να μαλώσουμε το. Ποιος, τι έγινε. Δεν κατάλαβα γιατί. Σοκ! Μη! Όχι! Το δεχόμασταν για τα γεμιστά. Πείτε μου εδώ. Να απαγορευτούν. Και ολοκληρώθημα το πήρε, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Τι αυτό ήτανε. Περίμενε. Δεν θα κράξουμε. Υπάρχει το ωραίο κομμάτι, το οποίο έρχεται. Αλλά πριν από αυτό θα παίξουμε ένα παιχνίδι δυο μας. Έχεις ενημερωθεί για το παιχνίδι που θα παίξουμε. Κάτι με ενημερώκανε. Δεν είσαι έτοιμος για αυτό που θα ακολουθήσει, αλλά για να ακολουθήσει... Γιατί θα σου παρουσιάσουμε άλλο τελικά. Γιατί ναι, αλλά πριν ακολουθήσει αυτό πρέπει να περάσουμε σε τι? Σε μια cool μετάβαση! Άρα, το παιχνίδι λέγεται τραγούδα τη λέξη. Σηκώνουμε μια κάρτα, υπάρχει μια λέξη, είτε ξένη είτε ελληνική. Πρέπει να τραγουδήσουμε όσα, ο καθένα εναλλάξ, όσα περισσότερα τραγούδια μπορούμε να βρούμε να σκεφτούμε με αυτή τη λέξη που να υπάρχουν τα τραγούδια. Όποιο κολλάει, παίρνει πόντο ο άλλο και τραβάμε την επόμενη λέξη. Όποιο μαζέψει τρει πόντου, κερδίζει. Να σου πω ότι δεν φημίζομαι για τη γνώση μου στα τραγούδια, ούτε για την καλή μου φωνή. Νομίζω ότι με έχει. Τα προγνωστικά λένε ότι μάλλον. Μπα, και εμείς άμπαλοι είμαστε, μην νομίζω, αλλά πάμε και βλέπουμε, ναι. Το έχουμε. Λοιπόν, ξεκινάς εσύ, right. Επειδή είσαι καλεσμένος, σηκώνω την πρώτη λέξη και πάμε να δούμε τραγούδα τη λέξη, μιλάχι, λουγρούδιμα! Πρώτη λέξη. Ναι. Ξεκινάς. Θυμός. Δεν μου έρχεται κάποια. Ούτε εμένα, ισοπαλία. Πάμε. Καλά πήγε αυτό. Και έτσι θα πάει όλο το παιχνίδι. Θα πάει. Ωραία, πάμε επόμενη λέξη. Εσύ δεν είσαι τώρα. Ένα ξέρουμε, πες το, εσύ να πάει στα κομμάτια. Ένα ξέρουμε. Καράβι, αυτό, το φεγγά. Ναι, αλλά δεν πρέπει να είναι η λέξη όμως το τέτοιο. Με λόγια αναμένα και ψήθυρους, καρδιά. Το πήρε γιατί δεν το θυμήθηκα εγώ. Κάπως έτσι. Ναι. Ωραία, ένα απόδοση. Πάμε. Εσύ. Εγώ. Ναι. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Τον ήπια, τον ήπια. Τον ίδια! Χρόνελα απόψε που πονάω! Αρκιζόμενο ότι είναι φίλε! Είσαι δύο, Ωραία, πάμε. Ξέρω εγώ. Εγώ. Ένα έχω. Έχεις ένα! Ένα βρήκα, αλλά είναι η σειρά σου, πες το. Ρίχτω. Και με πιάνουν τα κλάματα που με μόνος χαράματα. Εδώ. Ποιος το τραγουδάει αυτό? Χατζηγιάννης. Επειδή θα κομπείς το μοντάζ. Ο Χατζηγιάννης είπα. Ότι τραγουδάει. Είναι ένα κλασικό τραγούδι του Χατζηγιάννη αυτό. Επειδή θα κομπείς το μοντάζ λοιπόν που έχεις πάρει. Ναι. Πάμε. Τι! Milkshake! My milkshake is better than yours. I'm better than yours. Milkshake δεν είναι αυτό. My milkshake is better than yours. Αυτό ξέρω, δεν θυμάμαι καν ποιος το λέει. Ariana Grande, όχι. Cardi B. Το βγάλε τώρα ο Ζης. Όχι, δεν το βγάλα, υπάρχει, δεν υπάρχει. Ευχαριστώ. Πάμε, επόμενη λέξη εσύ. Ορίστε, κύριε. Fear of the dark. Ή μάλλον να το κάνω σαν τον... Fear of the dark. Fear of the dark! I have the constant fear that someone is always there. Το κλεψες, το κλεψες. Στο δεινό. Κάτσε να σκεφτώ fear. Όχι. Επόμενο. Εύκολο παιχνίδι, ναι. Spell. I put a spell on you because you're mine. Screamy Jay Hawkins, εγώ το είπα από την διασκευή της Νατάσα Άτλας. Ωραία, να σου πω κάτι. Λίγο να φανεί και το ραδιόφωνο. Και η γκάμα, και η γκάμα. Έτσι, μπράβο. Εσύ δεν είσαι τώρα. Εγώ είμαι τώρα. Γιατί μου εμένα μου κάθε GR. GR. Κάποιος έμεινε μου έρχεται. Last year I gave you my card. Last Christmas. Και μετά λέει. This year I gave you frontier.
Έχει αλογία, ρε. Όχι, φίλε μου, που κοροϊδεύει. Ωραία. Μην πει κοροϊδευτερά. Πήρα ένα πόντο κι εγώ. Έλα, εντάξει, πάμε. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Έλα, εδώ πάμε να κάνουμε παιχνίδι. Love me tender, love me true. I wanna know what love is. Din, din, din. Είναι η συλλογή του Combat Disc Club. Τέτοια τραγούδια. Δεν μπορεί να μη σκέφτε. Love, love me do. Μπράβο! Ευχαριστώ, Control. Θα μείνω κι εγώ στους Beatles. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah. Last year I gave you my love. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Όχι. Το love me. Πάμε. Βροχή. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Όχι. Όχι. Yes. Αυτά θα κρατήσουμε. 68-4 είμαστε. Τα ποντάκια τα δικά μου θα κρατήσουμε. Πάμε. Τριαντάφυλλο. Μη με κοιτάς σαν τον τριαντάφυλλο. Πάρ' το εσύ. Χαλάλη. Το πήρα μου, το δίνεις. Ναι, ευχαριστώ. Ναι. Υπάρχει άλλο. Last year, I gave you τριαντάφυλλο. Ωραία, πάμε. Δικό σου. Το ομώνυμο τον μπλε. Θα έπρεπε να το τραγουδήσω τώρα. Πώς πάει, φοβάμαι, μην ακούς τι λέω. Ωραία, φοβάμαι μπλε. Ωραία, εγώ. Φοβάμαι πως ακόμα σ' αγαπώ. Τέλειο. Έχεις άλλο. Όχι. Μπούμ, το πήρα κι αυτό. Weather Girls, ναι. Όχι, το November Rain, λέω. Και τραγούδισα με το εξή άλλο. Ό,τι να είναι. Πάμε εσύ. Last year to rain me from here. Έλα, να το καρφώσω. It's raining, man. Αλληλούια. Ωραία, το πήραμε μαζί. And no sunshine when she's gone. You are my sunshine. Ωραίο. My only sunshine. Sunshine. You make me happy when skies are gray. Δεν έχεις άλλο. Το καρφώσα. Και τελευταίο. Mm-hmm. Deal breaker. Και ό,τι γίνει, έγινε. Deathmatch, πάμε. Ωραία. You're my everlasting band. Είναι η Ten Sharp. 1990 κάτι, MTV. You. Ναι. You're my everlasting band. You're the one I'm living for. Ωραίο. Ωραίο, θα κοπεί αυτό. Γιατί πρέπει να πάρω τον πόντο. You. You're my lover, undercover. Ένα χειρονόματο, Αλέξανδρο! Εντάξει. Δεν θα... Εντάξει. Να σου πω κάτι. Μες στο σπιτάκι σου. Να σου πω κάτι. Ναι. Του το δίνω. Ναι. Μου το δίνει, λέει αλήθεια. Αλλά κρατάμε... Ναι. Τα γεμιστά χωρίς κιμά. Μπούμ. Μπούμ. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Να είστε καλά, πέρασα μέτρια. Και εμείς το ίδιο νομίζω, το μοντάζ θα το σώσει όλο. Ναι. Κάθε ένας άνθρωπος που παίζει μαζί μας παίρνει ένα δωράκι, γιατί δεν έχουμε τη φιλοσοφία τα παιχνίδια είναι ζωή. Οπότε από Κάισα, δύο επιτραπέζια, δεν ξέρω αν ασχολείσαι με επιτραπέζια. Πάρα πολύ. Παιχνιδάρες λοιπόν από Κάισα, για σένα ένα δωράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγορινά. Την Κάισα στην Αθήνα τη λέτε καγά. Γιατί εμείς λέμε πάνω αγάπησα, εσείς λέτε αγάπαγα. Ψαγμένο αστείο τώρα για φιλολόγους και λιγκουίστερς. Σε ευχαριστούμε για αυτό το αστείο. Έθεσε στην ατμόσφαιρα. Έτσι, φυσικά, ναι. Ένα μεγάλο χειρόνομα στον Αλέξανδρο. Και μια κούλη μετάβαση. Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε Ανδριάνα Μπάμπαλη και Αλέξανδρο Χαριζάνη. Και φυσικά σε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και από κοντά αλλά και από το σπίτι. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για την επόμενη φορά εδώ στον Καρά, στο Action 24. Και μην ξεχνάτε, γελάει καλύτερα όποιος γελάει πιο δυνατά. Οκ, πάμε ένα ψεύτικο γέλιο με 3, 2, 1. Και αφού γελάσαμε, πάμε τώρα να απολαύσουμε όλοι την Ανδριάνα να τραγουδάει κάτι για πρώτη φορά. Πολλά φιλιά! Thank you.
δίχως ανατροπές, βδομάδα δίχως Σάββατα και Κυριακές. Μα όταν είμαι αγάπη μου μαζί σου, στην αυλή του παραδείσου, κάπου ανάμεσα στα αστέρια, στη φωλιά απ' τα δυο σου χέρια, και κουρνιάζω σαν σπουργίτη. Τίποτα άλλο δε μου λείπει, τίποτα άλλο δε ζητάω. Δε μου πόσο σ' αγαπάω, και τα βλέφαρα μου κλείνω και προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ. Βλέφω